πιστεύετε ότι μία κοιλίδα αίματος ή μία κοιλίδα σπέρματος, τόσο μικρή σαν μία μικρή φακή, θα μπορούσε ή μία τρίχα θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αθωωθεί ένας άνθρωπος ή να καταδικαστεί ένας δράστης? Είναι ένα επιστημονικό ταξίδι που ξεκίνησε το 1986. Τότε ήμουν φοιτήτρια στο 4ο έτος, στο Toledo Ohio της Αμερικής, και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μία μέθοδος που πρωτοεφαρμόστηκε στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού και ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, θα έφερνε πραγματικά επανάσταση στις εγκληματολογικές επιστήμες. Και όχι μόνο επειδή θα έδινε παραπάνω πληροφορίες, παραπάνω στοιχεία, διαφορετικού είδους πληροφορίες στους ερευνητές για να εξιχνιάσουν περισσότερες υποθέσεις, αλλά στην ουσία έθεσε τα στάνταρ για όλες τις εγκληματολογικές μεθόδους. Πατέρας της μεθόδου είναι ο δόκτωρ Άλεκ Τζέφρις, ο οποίος αργότερα του απενεμήθηκε ο τίτλος του Σερ για αυτή του τη συνεισφορά στην επιστήμη και στην εγκληματολογία. Είναι ένας βιολόγος, ένας γενετιστής και το 1985 καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ. Αυτό που έκανε ήταν να μπορέσει να απομονώσει και να προσδιορίσει περιοχές του DNA, οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολυμορφικές, δηλαδή αλλάζουν πολύ από άτομο σε άτομο. Αυτές οι περιοχές δεν κωδικοποιούν για κάτι, για τα μπλε μας μάτια, για τα ξανθά μαλλιά, δεν κωδικοποιούν. Απλά είναι πολυμορφικές από άτομο σε άτομο. Η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου, που είχε και σαν αποτέλεσμα την αθώωση ενός ανθρώπου, έγινε στην Μεγάλη Βρετανία, στην περιοχή του Λέστερ, επίσης το 1986. Ο Ρίτσαρντ Μπούκλαντ, ένας 17χρονος, είχε προφυλακιστεί επειδή είχε κατηγορηθεί ότι είχε βιάσει και είχε δολοφονήσει 2 15χρονα κορίτσια χρονικά με 3 χρόνια, 1983 και 1986. Για μία εξ αυτών της δολοφονίας και του βιασμού, είχε ο ίδιος παραδεχτεί ότι το είχε κάνει, είχε ομολογήσει. Ωστόσο, όταν οι σπερματικές κοιλίδες που βρέθηκαν πάνω στα άψυχα κομμάτια, στα άψυχα σώματα των κοριτσιών, συγκρίθηκαν, αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν με το βιολογικό υλικό του Μπούκλαντ, ο δόκτωρ Άλεκ Τζέφρις αποφάνθηκε ότι αποκλείεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Μπούκλαντ, να είναι αυτός ο οποίος βίασε, έχει δώσει τις σπερματικές κοιλίδες, έχει αποδώσει τις σπερματικές κοιλίδες πάνω στα σώματα των κοριτσιών. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που αθωώθηκε βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης DNA. Καταλαβαίνετε ότι είχε πάρει πολύ μεγάλη διάσταση και η αστυνομία, βρισκόμενη σε αδιέξοδο, αποφάσισε να υποβάλει σε ανάλυση DNA πάνω από 4.000-5.000 άτομα, όσοι ήταν οι άντρες τριών χωριών, κοντινών χωριών σε μια περιοχή του Λέστε. Κατά τη δειγματοληψία και όταν ξεκίνησαν οι εξετάσεις, ήρθε μια πολύ σημαντική πληροφορία στην αστυνομία, ότι ένας 27χρονος προσπάθησε να διαφύγει της δειγματοληψίας και έπεισε έναν συνεργάτη του να πάει να δώσει βιολογικό υλικό. Εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαμε ακόμα αίμα ως συγκριτικό βιολογικό υλικό, αντί αυτού με τα δικά του στοιχεία. Αυτό όμως, όπως είπα, μαθεύτηκε στην αστυνομία, υποβλήθηκε σε ανάλυση DNA και τότε οι σπερματικές κοιλίδες που είχαν απομονωθεί από τα κορίτσια βρήκαν ταυτότητα. Τέριαζαν με το βιολογικό υλικό του 27χρονου Pitchfork. Ο Colin Pitchfork ήταν ο πρώτος ο οποίος καταδικάστηκε βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης DNA. Στην Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία ίδρυσε το πρώτο εργαστήριο DNA, το πρώτο θεσμοθετημένο εργαστήριο DNA. Εγώ με δύο ακόμα επιστήμονες, οι οποίες ωστόσο μας άφησαν πολύ σύντομα στην πορεία, έφυγαν δηλαδή από την αστυνομία, προσληφθήκαμε το 1992 για να μπορέσουμε να στήσουμε, όπως λέμε, το εργαστήριο DNA στη χώρα μας. Εγκληματολογική εφαρμογή της ανάλυσης DNA. Το
Τότε, όπως σας είπα, ήμασταν τρία άτομα επιστημονικό προσωπικό. Μην πιστεύετε, όλοι με γραμματείες και τα λοιπά, ήμασταν πέντε, δεν ήμασταν και πολλοί. Έχουμε διανύσει πολύ μεγάλη πορεία. Έχουμε καταξιωθεί, όχι μόνο από τις διοκτικές, από τις αστυνομικές αρχές, από τις λιμενικές αρχές, αλλά και στον χώρο της δικαιοσύνης, από τους δικαστές, βλέπουν τα πορίσματά μας και ξέρουν ότι έχουν πορίσματα έγκυρα στα χέρια τους. Από ένα μικρό γραφείο, από ένα μικρό εργαστήριο των πέντε ατόμων, έχουμε γίνει μία υποδιεύθυνση με τέσσερα τμήματα και 65 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι επιστημονικό προσωπικό και τα περισσότερα από αυτά επίσης είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, το επιστημονικό επίπεδο των κεντρικών εργαστηρίων DNA της χώρας μας. Το λέω επειδή όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Δεν το έφερα από το σπίτι μου, μπορεί να το στήσαμε, αλλά είναι της χώρας μας. Έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια για τα πορίσματα από πρεσβείες και από τους εταίρους μας για τα πορίσματα αυτών των εργαστηρίων. Η πρώτη υπόθεση, μία από τις πρώτες μάλλον υποθέσεις που χειριστήκαμε ως DNA στη χώρα μας, το 1995, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την υπόθεση που μόλις σας αφηγήθηκα, την πρώτη υπόθεση του 86. Και πάλι στην Ελλάδα βοηθήσαμε στο να αθωωθεί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί με την κατηγορία του βιασμού μιας αλλοδαπής. Ωστόσο, όταν οι σπερματικές κυλίδες που η ίδια υπέδειξε πάνω σε ρούχα που υποτίθεται είχε χρησιμοποιήσει ο κατηγορούμενος, δεν υπήρχε ταύτιση. Είναι πολύ συγκινητικά τα λόγια που μας μετέφερε ο τότε διευθυντής της εγκληματολογικής υπηρεσίας, όταν τον κάλεσε η μητέρα του ανθρώπου, του πρώην κατηγορουμένου. Είπε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δώσατε τη ζωή του παιδιού μου, του γιού μου πίσω. Σε μία μικρή κοινωνία, σε ένα μικρό χωριό, να έχει το στίγμα του βιαστή. Μπορείτε να καταλάβετε. Είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό. Στα χρόνια που ήρθανε, υπήρχαν πολλές τέτοιες υποθέσεις που δεν ήταν μόνο για την αθώωση, ήταν και για την ταύτιση. Επειδή είναι πολύ σημαντική και η ταύτιση για τη δικαίωση των θυμάτων. Να σας πω ότι στην Αμερική δεν εκτελείται καμία θανατική ποινή εάν δεν εξεταστούν τα πιστήρια της υπόθεσης, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει, εάν δεν εξεταστούν με τις νέες τεχνικές και κυρίως με την μέθοδο DNA. 350 άνθρωποι έχουν αθωωθεί τα τελευταία χρόνια, 20 εξ αυτών ήταν κάτω από την απειλή της θανατικής ποινής. Ο 35ος μάλλον βγήκε από τη φυλακή μόλις πριν τρεις μήνες, το Μάιο του 2017. Βέβαια, δεν θα ήθελα να πιστεύετε ότι, δεν θα ήθελα να ερμηνευτώ και να πιστεύετε ότι το DNA αθωώνει και καταδικάζει. Όχι. Ούτε και κάποια άλλη εγκληματολογική μέθοδος το κάνει αυτό. Οι δικαστές το κάνουν αυτό. Απλά οι εγκληματολογικές μέθοδοι, όπως είναι το DNA, οι βαλιστικές εξετάσεις, η τοξικολογία, ο προσδιορισμός ενός πνεύματος, τα αποτυπώματα, όλα αυτά, απλά βοηθούν τους δικαστές ώστε να φτάσουν σε ασφαλέστερα, επιστημονικά τεκμηριωμένα πορίσματα. Να βγάλουν, θεωρώ, καλύτερες αποφάσεις. Τολμώ να το πω, καλύτερες αποφάσεις. Κάτι άλλο που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα κάνουμε, ήταν η αναγνώριση σωρών που δεν μπορούν να αναγνωριστούν με φυσικά χαρακτηριστικά. Αυτό νόμιζα πάντα ότι ήταν δουλειά των ιατροδικαστών. Θα σας πω την αλήθεια. Λάθος μου. Είναι μία ακόμα εφαρμογή της ανάλυσης DNA, η οποία είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου και έγινε και κοντά στην καρδιά όλης της ομάδας. Αυτή που λέω και που λέμε όλοι πλέον, ανθρωπιστική, κοινωνική προσφορά της ανάλυσης DNA. 14 Αυγούστου του 2005.
ήμασταν όχι πολύ μακριά από εδώ, οικογενειακές διακοπές, για να γνωρίσουν τα παιδιά τη Θράκη. Ήμασταν στην Κομωτινή. Ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω και βλέπω ένα έκτακτο που λέει ότι ένα αεροπορικό ατύχημα της εταιρείας Ήλιος, της Κυπριακής εταιρείας Ήλιος, με 121 επιβαίνοντες. Πλάνα από αυτή, όσοι θυμόσαστε, το Ήλιος με την ουρά, φλεγόμενο κάποια κομμάτια από το αεροπλάνα, φλεγόμενα, και γενικά η ευρύτερη περιοχή να φλέγεται. Ταυτόχρονα και τα δύο μου κινητά χτυπάνε. Ενημερώνομαι ότι τα θύματα ήταν αποθρακωμένα σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούσαν να αναγνωριστούν με φυσικά χαρακτηριστικά. Επιστρέφουμε Αθήνα. Σε μισή ώρα ήμασταν όλοι στο αυτοκίνητο. Μέχρι τη Λάρισα, κανένα από τα κινητά του δικού μου και τα δικά μου και του συζύγου μου δεν είχε μπαταρία. Πάμε κατευθείαν στο εργαστήριο, έρχονται και οι συνεργάτες. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά. Κοιταχτήκαμε στα μάτια και είπαμε θα το κάνουμε αυτό σαν κάθε ένας μέσα σε αυτό το αεροπλάνο, να ήταν ο πατέρας μας, η μάνα μας, το παιδί μας, ο αδελφός μας. Αισθάνθηκα για άλλη μία φορά πάρα πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου, που πάνω από πολύ καλοί επιστήμονες είναι άνθρωποι. Και είναι πολύ σημαντικό ο επιστήμονας να είναι ταυτόχρονα και άνθρωπος. Και πολύ επικίνδυνο αν ο επιστήμονας δεν είναι άνθρωπος. Μέσα σε μία εβδομάδα, σε 5 μέρες συγκεκριμένα, είχαμε κάνει την ταυτοποίηση όλων των σωρών, από τη στιγμή που είχαμε όλα τα βιολογικά υλικά των συγγενών, των θυμάτων, σε 5 μέρες. Και τα ΣΕ 130 πήραν τα περισσότερα θύματα πίσω στην Κύπρο για να αποδοθούν στους συγγενείς. 2 χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2007, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς θυμόσαστε τις εκτεταμένες, τις καταστροφικές φωτιές στην Πελοπόννησο, όπου εκεί κληθήκαμε να αναγνωρίσουμε και ολόκληρες οικογένειες. Τη μητέρα με τα 4 παιδιά που φεύγοντας από το σπίτι εγκλωβίστηκε στο δρόμο, τραγικές φωτογραφίες, τραγικές καταστάσεις. Ωστόσο, και εκεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όσο γινόταν συντομότερο, εκεί να ξέρετε ότι με την οπτική επαφή, επειδή προσπάθησαν να γίνουν πάρα πολλές αναγνωρίσεις με οπτική επαφή για να μπορέσουν να αποδοθούν σύντομα οι σωροί, έγιναν λάθη, τραγικά λάθη. Επειδή δεν πρέπει να λέμε μόνο τα καλά, πρέπει να λέμε και αυτά που συμβαίνουν για να μην τα επαναλαμβάνουμε. Είναι τρόπος μάθησης κι αυτός. Και το θεωρώ τραγικό και ανεπίτρεπτο να βάλεις μία μητέρα να θάψει αυτό που, τη σωρό που υποτίθεται ότι είναι το παιδί της και μετά να της πεις ότι δεν είναι το παιδί σου και πρέπει να το ξεθάψεις για να θάψεις αυτή η σωρός είναι το παιδί σου. Από τότε βέβαια το 2007 και μετά αυτό δεν ξαναέγινε. Όταν δεν μπορούν να αναγνωριστούν με φυσικά χαρακτηριστικά, ξέρετε την ανακαλύπτεις 11 η ώρα το βράδυ στο εργαστήριο και να λες έχουν θάψει λάθος ανθρώπους. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Πέρα όμως από αυτά που θεωρούμε μαζικές καταστροφές, αναγνώριση θυμάτων μαζικών καταστροφών, όπως είναι το Ήλιος και όπως ήταν και οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, κάνουμε και κάτι άλλο στο εργαστήριο, το οποίο το κάνουμε και καθημερινά. Δηλαδή, προχθές, ένα νεαρό συνάδελφο, αστυνομικό, ο οποίος είχε εξαφανιστεί, έγινε η αναγνώριση, η ταυτοποίηση για να μπορεί να δοθεί στους συγγενείς. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά και το κάνουμε από τη δεκαετία του 90, όταν και τότε η πατρίδα μας ήταν σταυροδρόμη για ανθρώπους από την Ανατολή να πάνε στη Δύση, από το Βορρά, τη Ρουμανία ή την Αλβανία να έρθουν στη χώρα μας για καλύτερη ζωή. Τα τελευταία χρόνια τότε αυτό γινόταν αθόρυβα, επειδή δεν είχε δοθεί μεγάλη διάσταση. Αυτό όμως που βιώνουμε σαν χώρα, που τα τελευταία χρόνια πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες
προσπαθούν να πάνε σε μία, να φύγουν από τις πατρίδες τους και σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, πολλοί από αυτοί χάνουν τις ζωές τους. Εκατοντάδες άτομα σε αυτό το δύσκολο ταξίδι έχουν χάσει, πέρα από τη ζωή τους, έχουν χάσει και την ταυτότητά τους. Αταυτοποίητη σωρός, σωρός αγνώστων στοιχείων και διάφορες ονοματοδοσίες που δίνονται χωρίς να πρέπει. Έτσι τελειώνοντας, για να μην παίρνω και περισσότερο από το χρόνο σας, εγώ μπορώ να μιλάω πολύ για αυτό που αγαπάω, είναι ότι μία δουλειά, η οποία μια θέση που ξεκίνησε σαν μια επαγγελματική αποκατάσταση. Εγώ ήρθα από την Αμερική μη γνωρίζοντας κανέναν και ο μπαμπάς μου δεν είχε και κανένα μέσον, που ξεκίνησε σαν μια επαγγελματική αποκατάσταση. Εξελίχθηκε σε μια μεγάλη αγάπη, δημιουργική, όχι μόνο για μένα ως επιστήμονα και ως άνθρωπο, αλλά πιστεύω και για την κοινωνία. Σε όλη αυτή τη διαδρομή είχα την τύχη να έχω μια πολύ καλή ομάδα δίπλα μου, την οποία την ενέπνευσα και με ενέπνευσαν. Δεν πρέπει να το παίρνουμε δεδομένο, επειδή δεν το βρίσκουμε συχνά αυτό στη ζωή. Όταν το βρίσκουμε, είναι πολύτιμο. Είναι η κινητήριος δύναμη για πολλά καλά πράγματα να συμβούν. Όπως η σημερινή βραδιά, που θα είναι πολύτιμη για όλους μας. Είναι η κινητήριος δύναμη για να φωτίσει ο φάρος που έχουμε όλοι μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.